Να μείνουμε όμως στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχουμε εξελίξει σε σχέση με την offshore του Στέφανου Κασελάκη. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Τσιγουρής. Χρήστο. Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι συνεχίζεται η σύγκρουση, αυτή τη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο Παύλος Πολάκης ενώπιον της πολιτικής γραμματείας για την περιουσιακή κατάσταση του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος κατά την εκτίμηση Πολάκη έχει κάνει ψευδή δήλωση υπόθεν έσχες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποστείλει, όπως πληροφορούμαστε, τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να συνεχιστεί ενδεχομένως η έρευνα που έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της Άνοιξης σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση του κ. Κασελάκη. Είναι εμφανές ότι η σύγκρουση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι σε σκάτων. Παίζονται πάρα πολλά, ακόμα και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή ως αξιωματική αντιπολίτευση. Είμαστε σε ένα στάδιο που πολλοί βουλευτές σκέφτονται να αποχωρήσουν και ενδεχομένως αυτό θα δώσει δικαστική συνέχεια στην σύγκρουση αυτή. Άλλωστε, είχε ο ίδιος ο κ. Πολάκης χθες κατά την τοποθέτησή του προειδοποιήσει ότι θα πρέπει να το σκεφτούν αρκετές φορές οι βουλευτές που πρέπει να φύγουν. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εντείνει την πίεση αυτή τη στιγμή προς τον κύριο Κασελάκη, μιλώντας για θέματα σε σχέση με την περιουσιακή του κατάσταση. Χρήστο Τσιγουρής, ευχαριστούμε πολύ.